Ευχαριστούμε τον κύριο Αδέρφια και για αυτό το βραδινό. Καλά είμαστε που ήρθαμε. Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί πολλές φορές βαριόμαστε. Έρχεται ο εχθρός καμιά και σου λέει πού θα πας τώρα, τι θα κάνεις. Ενώ το Πνεύμα το Άγιο Αδέρφια τι λέει, θα πας στα αδέρφια σου. Αυτή είναι η φωνή αδέρφια μας το κύριο. Η σάρκα εκεί ασθενεί, το Πνεύμα πρόθυμο, η σάρκα δεν θέλει. Φουσκώνει καμιά φορά, ευχαριστούμε τον Κύριο, δεν μπορώ, το ένα πονάει το άλλο. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο αδέρφια που έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, αυτό μας το έδωσε. Είναι οδηγός μας ο Κύριος, έφυγε και λέει δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα στείλω το Πνεύμα το Άγιο, το Παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας που θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Και αυτός είναι ο οδηγός μας αδέρφια, το ξέρετε, ο Κύριος έφυγε και μας άφησε το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο, αδέρφια μου, είναι που την πρώτη μέρα που ήρθα στην Εκκλησία, αυτό το πράγμα ήταν που αμέσως με κυριάρχησε στην καρδιά μου. Λέω, τι είναι αυτό, λέω, τέτοιες γλώσσες μιλάει, τι κάνει αυτό, γιατί έτσι μιλάνε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είπα τον αδερφό, λέω, και εγώ μπορώ να το λάβω. Αν πιστέψεις, λέει, να το λάβεις, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά, αδέρφια μου, αγαπητά, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν αναγεννήθηκα, σε τρεις εβδομάδες. Δεν άφησα τον Κύριο στην ησυχία και δεν πρέπει να τον αφήνουμε. Ξέρετε, προσευχόμουν όπου έβρισκα, απογευματινός ήμουν, πήγαινα στο υπόγειο, όπου και να ήμουν, δεν έτρωγα φέσπα, μόνο και μόνο θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Σε 21 μέρες ήρθε, ευχαριστούμε τον Θεό, στο λέω μπερδό, πηγαίνω, δεν το ξεχάσω. Αδέρφη μου, είναι άλλο πράγμα. Δεν ξέρω γιατί το λέω, αλλά το Πνεύμα το Άγιο αυτό έκανε κάτι πράγμα, γιατί ξέρετε τι έγινε μετά. Εγώ δεν το ήξερα στη συνέχεια. Είχα πάρα πολύ αγώνα με τη γυναίκα μου, με τα πεθερικά μου, μέναμε σε ένα σπίτι. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο όμως, γι' αυτό και ο Κύριος ήξερε. Και το Πνεύμα το Άγιο ήταν που με έδωνε δύναμη, αδέρφια μας. Αλλά και η μελέτη του λόγου, ό,τι γινότανε στο σπίτι, μέσα ήταν γραμμένα. Η πρώτη σας λέει που θα σας κυνηγήσω και θα σας αυτόσουν είναι η οικία σας. Ταπ, μέσα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι γινόταν, αδέρφια μας. Ότι ο αδερφός σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου εναντίον σου. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, αδέρφια μας, έδωνε δύναμη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όχι, θα πάω στην Εκκλησία. Και ερχόταν ο Κύριος και πλήρωνε. Και πήγαινε στο σπίτι και δεν μένε. Μη φω, έλεγαν τίποτα. Και με έλεγε η γυναίκα μου, θυμάμαι, στον τουβάρ να μιλάω, θα μ' ακούει. Εσύ τίποτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι ευχαριστούμε. Να προσεύχεστε και για τη γυναίκα μου, ξέρετε, έχει έρθει, έφυγε. Ερχόταν, είναι συμπαθών. Τώρα πιστεύω κάτι να γίνει. Αυτό δεν το περίμενα, ότι θα έρθω στον Πίτιχαϊμ. Προσευχόμουν 20 χρόνια και αδέρφια. Και όταν ήρθαμε και δεν ήθελε ποτέ στον Πίτιχαϊμ να πάω. Αυτό το πράγμα, αδέρφια μας, είναι αυτές τις μέρες με το έβαζε ο Κύριος. Πώς ήρθαμε, εγώ δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Και ποτέ δεν ξαναπήγα εδώ, και τώρα 3 χρόνια και έκλεισαμε. Και δεν πήγα ξανά στο Κέμπριχαϊμ. Ήταν όλο το αυτό μου εδώ στον Πίτιχαϊμ. Να έρθω στον Πίτιχαϊμ. Και ξανά πίσω δεν κοίταξα. Δεν πήγα στο Κέμπριχαϊμ από τότε. Δεν πήγα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πραγματικά, όταν είπε η γυναίκα μου ότι θα το πάρουμε, όταν φυσικά ο Κύριος μου είπε, ο αδερφός ο Λευτέρης που λέτε, ήταν από τον Κύριο. Αλλά εγώ λέω τώρα η γυναίκα μου, γιατί η γυναίκα μου, ξέρετε, βρίσκει πάρα πολλά λάθη, ψάχνει, είναι τελειομανής. Ακόμα και στο σπίτι ψιλοπράγματα, γιατί εδώ, γιατί εκείνο, είδες τι έκανες εκεί, ψίχουλα πράγματα. Είναι τέτοιος ο άνθρωπος. Μιλέρωσες, έκανες. Και όπου πηγαίναμε, όποιο σπίτι, όλο έβρισκε. Τα αφήναμε. Εγώ είχα απογοητευτεί στο τέλος. Και όταν μου είπε ο αδερφός ο Λευτέρης, ελάτε, το δίνουν, και πήγαμε, αδέρφια. Εγώ με τον αδερφό μιλούσαμε και η γυναίκα με τον αυτό που το είχε το διοκτήτη. Και όταν μου λέει θα το πάρουμε, εγώ έμεινα. Δεν το πίστευα. Έτσι παθαίνουμε, αδέρφια μας, το ξέρετε. Έτσι και ο αδερφός αυτός ο Λευτέρης τον κοιτούσα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχε μείνει. Και πραγματικά, αδερφιά, να ξέρετε, ο Κύριος θα κάνει μεγάλη σωτηρία, να το ξέρετε. Τώρα με είπανε και η κόρη μου και ο γαμπρός μου. Θέλουν να έρθουν. Η κόρη μου λέει δεν γίνεται άλλο, λέει. Αλλά λέει ο Γιώχαν φοβάται την κορώνα, ας πούμε. Και... Αλλά λέει θέλουμε να έρθουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν, αδερφέ. Αδέρφια, πραγματικά πιστεύω ότι θα φέρει ψυχές ο Κύριος, γιατί μας το λέει και χρόνια. Αλλά τώρα περιμένει και εμάς, να ξέρετε. Ευχαριστούμε. Εγώ δηλαδή προσωπικά καταλαβαίνω ότι χρειάζεται την καρδιά μου. Αλλά θέλω να σας διαβάσω κάτι, να μην τρώω την ώρα, από τους ψαλμούς. Θέλω να διαβάσω από το λάμδα γάμα 33. Είναι 527 από τη δεξιά μεριά της δικές μας. Είναι το 33 από το 12 θα διαβάσω. Μακάριο το έθνος το οποίο ο Θεός είναι ο Κύριος, ο λαός τον οποίον έκλεξε δια κληρονομή αυτού.
Ο Κύριος δε έκυψεν εξ ουρανού, είδε πάντα τους ιούς των ανθρώπων, εκ του τόπου της κατοικήσεως αυτού θεωρεί πάντα τους κατοίκους της γης. Εξίσου έπλασε τα σκαρδίες αυτών, γνωρίζει πάντα τα έργα αυτών. Δε σώζεται βασιλεύς δια πλήθους στρατευμάτων, ο δυνατός δε ελευθερώνεται δια της μεγάλης αυτού ανδρείας. Μάταιος ο ύπος προς σωτηρίαν και δια της πόλης αυτού δια δυνάμεως δε θέλει σώσει. Ιδού ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτό, δια να ελευθερώσει εκ θανάτου την ψυχήν αυτών και εν καιρό πίνεις να διαφυλάξει αυτού εν ζωήν. Η ψυχή ημών προσμένη τον Κύριον αυτός είναι ο βοηθός ημών ασπής ημών, διότι εις αυτόν θέλει εφρανθεί η καρδιά ημών, επειδή επί το όνομα αυτού το Άγιο ελπίσαμεν. Γίνει το Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθώς ελπίσαμε επί σε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέρφια. Εδώ είναι αυτή, επειδή ελπίσαμε, αδέρφια μας. Αυτή είναι η ελπίδα μας, η ζωντανή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά και το έθνος, λέει, μακάριο το έθνος. Για ποιο του λέει? Για μας, αδέρφια, γιατί και ο λόγος είναι για μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδέρφια, γιατί μας μακαρίζει. Γιατί είμαστε μακάρι που πιστέψαμε, αδέρφια. Στο ζωντανό Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο που ήρθε στη ζωή μας. Γιατί και ο Κύριος, αδέρφια μας αγαπητά, λέει, έκλεξε δια κληρονομή αυτού. Ποιους? Εμάς. Μα εμένα θα κληρονομήσω τον ουρανό? Ναι. Και έρχεται, όπως διαβάσαμε και τον ύμνο, ο εχθρός πολλές φορές και σου λέει, εσύ δεν είσαι άξιος. Μπορεί να κάνεις ένα λάθος, μπορείς να πεις μια κουβέντα. Και ξέρετε, πάντα ο εχθρός έρχεται. Οπ, είπες αυτό, είπες εκείνο. Δεν είσαι άξιος, δεν θα πας στον ουρανό. Δεν είναι η φωνή του Θεού. Ευχαριστούμε. Ο Κύριος λέει, έλα. Πλησίασέ με, δεν πειράζει, ευχαριστούμε τον Θεό. Να ζητάμε συγχώρεση, ευχαριστούμε. Ο Κύριος αυτό θέλει, το αίμα του το Άγιο πάντα. Ευχαριστούμε να μας καθαρίζει. Είμαστε άνθρωποι, ξέρει ο Κύριος. Ξέρει τις καρδίες ολονών μας, λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχει ολονών τα κλειδιά ο Κύριος. Ξέρει γιατί αυτός μας έπλασε, αδέρφια μας αγαπητά. Γιατί θέλει πάντα να είμαστε μαζί του, αδέρφια. Από την αρχή της κτήσης που έκανε τον άνθρωπο, τον ήθελε πάντα φίλο του, αδέρφια. Ήθελε πάντα να ασχολείται με τον άνθρωπο, να συζητάει. Κάθε δειλινό έβγαινε, μιλούσε με τον Αδάμ, με την Εύα. Έτσι θέλει ο Κύριος. Να ερχόμαστε στην Εκκλησία να συνομιλάμε. Γι' αυτό έδωσε και το Πνεύμα το Άγιο. Για να μου μιλάς και να σου μιλώ, λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι η προσευχή, η συνομιλία, αδέρφια. Και έρχεται ο εχθρός πολλές φορές στην προσευχή και μας πιάνει στον ύπνο που λένε προσωπικά εμένα και σου δείχνει πράγματα και σου λέει σήμερα έκανες αυτό και αυτό το λάθος. Εκείνο πρέπει να κάνεις. Και πιάνεις εκεί πέρα στη σκέψη και φεύγεις. Αλλά αδέρφια μας ο Κύριος θέλει την κληρονομία αυτή που είπε θα πάω στον ουρανό και θα σε ετοιμάσω τόπο. Και μας ετοιμάζει, αδέρφια μας. Και πιστεύω είναι έτοιμα. Αλλά περιμένει τον αριθμό. Θέλει να πιστέψουν οι άνθρωποι, αδέρφια. Αγάπησε τόσο τον κόσμο, έδωσε το μοναδικό του, αυτό που είχε, το κομμάτι από τον εαυτό, τον Υιό του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί, αδέρφια μας αγαπητά, δεν γινόταν ούτε με σεραφείμ, χεροβείμ και αυτά να σωθεί κάποιος από αυτούς να πεθάνει. Αλλά μόνο τον Υιό του, αδέρφια μας. Ένα κομμάτι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει μέσα ότι ούτε οι βασιλιάδες σώζονται με τα στρατεύματα. Δεν μπορούν, αδέρφια μας, οι βασιλιάδες, η δύναμη ανθρώπινη. Αυτοί οι βασιλιάδες τώρα που λένε, που έχουν ονόματα και αυτά, αδέρφια μας, εμείς θα είμαστε οι βασιλιάδες, το ξέρετε. Βασιλείς και ιερείς του υψίστου, εκεί πάνω, το ξέρετε. Και εκεί θα είμαστε πάντα μαζί με τον Κύριο, αδέρφια. Και όπως σας είχα πει άλλη μια φορά, αν θυμόσαστε, όταν με έδειξε ο Κύριος εν ύπιο και πήγα στον ουρανό και είδα εκείνο το τραπέζι να καθόμαστε, αδέρφια μας, και να ακούει τη φωνή του Κυρίου και να λέει, έλθετε η ευλογημένη του πατρός μου, έτοιμο είναι, λέει, το τραπέζι, ελάτε να δειπνίσουμε. Ακούγονταν η φωνή του. Και εμείς κοιταζόμασταν δεξιά και αριστερά. Και ξέρετε, αδέρφια μας, κοιτούσα εγώ το τραπέζι. Δεν υπήρχε αρχή ούτε τέλος. Δεν ξέρω πού ήμουν, σε ποια θέση. Ήταν τόσο τεράστιο το τραπέζι, δηλαδή τόσο πολύ αναμέτρητη θα είναι, αδέρφια μας. Στον ουρανό θα δούμε πράγματα, Ευχαριστούμε τον Κύριο, όπως λέει και καμιά φορά αδερφός, εκπλήξεις θα πάθουμε αυτούς που δεν περιμέναμε να τους δούμε, θα τους δούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά, αδέρφια μας, και εγώ κάποτε του είπα αυτό για κάποιον αδερφό, ότι με τίποτα δεν πιστεύει αυτός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά, αδέρφια μας, εμείς ανθρώπινα σκεφτόμαστε. Αλλά ο Κύριος τίμασε τα πάντα, αδέρφια μας αγαπητά, για εμάς τους ανθρώπους. Και μας ετοιμάζει καθημερινά και ετοιμάζει και το λαό του. Ξέρετε, αδέρφια, υπάρχουν ψυχές έξω. Υπάρχουν οι οποίες, μη σας πω ότι είναι και αναγεννημένες. Υπάρχουν που μελετάνε το λόγο του Θεού. Αλλά περιμένουν.
περιμένω ίσως σε μένα και σένα. Εγώ δεν θα ξεχάσω όταν ήρθε εκείνος ο αδερφός που ήμασταν στον κόσμο μαζί και πίστεψε αυτός πιο μπροστά και ήρθε και με μίλησε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Η καρδιά μου ήταν σχεδόν έτοιμη, αδέρφια, το ξέρετε. Ο Κύριος πόσες φορές με ετοίμαζε. Το πρώτη μέρα που γονάτισα, αδέρφια, δεν το ξεχάσω, συγγνώμη, δεν σας έχω πει, όταν η γυναίκα μου ήταν έγκυος, ήταν στο νοσοκομείο 3 μήνες. Ακόμα λίγο, είχε φτάσει 28 κιλά. Δεν έτρωγε. Και έτοιμη να τη χάσουμε ήτανε. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Τότε ήταν που γονάτισα πρώτη φορά χωρίς να ξέρω πώς προσεύχονται. Πήγα, θυμάμαι, στην κρεβατοκάμαρα και λέω: Θεέ μου, εγώ σου ζήτησα γιατί τον έλεγα: Θέλουμε ένα παιδί. Και όταν έμεινε έγκυος και μετά λέω: Θεέ μου, εσύ τώρα παιδί και γυναίκα θα πάρεις. Λέω: Σε παρακαλώ, αφού εσύ τα δίνεις. Και τότε πραγματικά, αδέρφια, το ξέρετε, άκουσα την προσευχή μου την άλλη ή την πιο άλλη μέρα. Η γυναίκα μου σηκώθηκε και με παίρνει τηλέφωνο και ξέρετε, με λέει: Έλα, λέει, παίρνω από εκεί και παίρνω από το γεράδικο να με πάρεις γύρω. Λέω: Με δουλεύει τώρα. Αυτή δεν είχε όρεξη, όλο με το ωρό ήτανε. Τη δίνανε ωρό, αδέρφια μας, και τη δεύτερη μέρα τη δίνανε να φάει και τα έβγαζε. Ευχαριστούμε, συγγνώμη. Αλλά ο Κύριος, αδέρφια μου, την επισκέφτηκε. Ξέρετε τι έγινε? Πήγε ένα βράδυ, δεν ήξερε η γυναίκα μου, ούτε γνωρίζαμε εμείς ακόμα το λόγο. Και μπαίνει μέσα ένας ασπροντημένος, η γυναίκα μου νόμισε γιατρός. Πήγε εκεί πέρα, λέει: Μη φοβάσαι, μη τρομάσαι, η γυναίκα μου τρόμαξε. Λέει: Εγώ είμαι, λέει, θα σε θεραπεύσω, μη στεναχωριέσαι. Μη φοβάσαι, λέει, ευχαριστούμε τον Κύριο, θα γίνεις καλά. Η γυναίκα μου, λέει, ο γιατρός, τώρα με παρηγόρησε. Και έγινε καλά, αδέρφια μας, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όταν συνήρθε και αυτά και άρχισε να τρώει μετά, λέω: Τι έγινε τώρα εδώ πέρα? Λέει: Ήταν ο Άγιος Τάδε. Έτσι λέγαμε εμείς. Ξέρετε τι κάνανε, αδέρφια μου, η πεθερά μου ειδικά. Έπαιρνε ρούχα και πηγαίναν τα. Αυτό είναι ο παπάς να τα προσεύχεται, ναι. Και έφερνε και μία γυναίκα. Εγώ αυτά με τίποτα δεν τα πίστευα, ούτε κοιτούσα, έφευγα από το δωμάτιο. Ασίμωσε, λέει, και αυτή ήταν εξαίρεση. Κοιτούσε και έλεγε δήθεν πώς θα γίνει καλά. Και σαν μάντησα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά γινόταν χειρότερα η γυναίκα μου. Εγώ όταν έβλεπα έτσι κάνω, αντί να γίνει καλά, χειρότερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά, αδέρφια μας, ο Κύριος την ελευθέρωσε. Αυτό το πράγμα το θυμότανε όταν αργότερα στην Εκκλησία. Αλλά, αδέρφια μου, αγαπητά, ξέρετε, ο άνθρωπος ξεχνάει. Ξεχνάει, γιατί όταν αρχίσει μετά να είναι όλα καλά. Πρέπει να επιποθούμε, αδέρφια μας, όπως τον ύμνο, όπως το ελάφι. Να διψάει η ψυχή μας. Αλλά ξέρετε κάτι, αδέρφια μας? Πρέπει ο άνθρωπος να έχει σταυρό. Εγώ δεν θα ξεχάσω ότι ήμουν πιο έθερμος όταν. Με κυνηγούσαν οι συγγενείς και όταν με μιλούσαν εναντίον ήτανε, και στο Κέμπριχαμ, θυμάμαι, με τις εφημερίδες, όπως είπε και ο αδερφός, και εγώ επιχείρησα, πήγα και βράδυ. Πάλι με πιάσανε. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό, αδέρφια μας, αγαπητά, 15 χρόνια εκεί πέρα τους πήγαινα, στο τέλος με έδωνε ο Κύριος τέτοιο θάρρος, πήγαινα μόνος. Ευχαριστούμε το Θεό και πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, αδέρφια. Αυτά που κάναμε όλοι μας, αδέρφια, που μιλήσαμε, που ομολογήσαμε, να ξέρετε, ο Κύριος τα εργάζεται. Εμείς θα περιμένουμε, αδέρφια μας, ο Κύριος ποτίζει και θα αρχίσουν σιγά σιγά να δούμε καρπό. Αδέρφια μας, ο Κύριος θα ευλογεί και θα δούμε μεγαλεία. Αμήν. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αγαπητά μου αδέρφια. Τον ευχαριστούμε για αυτή τη μέρα που μας χάρισε. Μας αξίωσε να έρθουμε στον οίκο του τον Άγιο, να τον δοξάσουμε, να τον μεγαλύνουμε, να του πούμε το ευχαριστώ μας, το σ' αγαπώ μας και να λάβουμε νέες δυνάμεις, γιατί γι' αυτό ήρθαμε. Ήρθαμε άδειοι και θέλουμε να φύγουμε γεμάτοι. Γι' αυτό ερχόμαστε και στην προσευχή, να μας γεμίσει με την παρουσία Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο, να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Γιατί έτσι όταν γεμίζουμε με την παρουσία Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο, αυτό μας δίνει δύναμη, μας δίνει σοφία, μας δίνει υπομονή, εγκράτεια. Πόσο σημαντικό είναι να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα Του το Άγιο, Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να διαβάσω, αλλά πριν να διαβάσω, χθες πήγαμε στα αδέρφια με τη Ζωή, πήγαμε στον αδερφό τον Παναγιώτη και στην αδερφή τη Σοφία. Έχετε τους χαιρετισμούς τους, την αγάπη τους. Ήθελανε πάρα πολύ να έρθουν χθες, προπάντως η αδερφή Σοφία, αλλά ο αδερφός ο Παναγιώτης δεν ήταν πολύ καλά. Να τους έχουμε στις προσευχές μας. Και όχι μόνο στις προσευχές μας. Αυτό χθες δεν μου το είπαν, αλλά μου το έχουν πει άλλη φορά. Να τους παίρνουμε και κανένα τηλέφωνο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν τους παίρνω τόσο συχνά. Το λέω, εξομολογούμε. Τελευταία φορά που πήγα, όχι χθες, με λέει: Δεν μας πήρανε, λέει, κανένα τηλέφωνο αυτή την εβδομάδα, λέει.
Λέει, λίγα αδέρφια μας πήρανε. Χαίρονται, χαίρονται σαν τα μικρά παιδιά, αγαπητά μου αδέρφια. Και χθες αυτό έβλεπα. Έχουν να έρθουν πάρα πολύ καιρό στην εκκλησία. Αποθυμίζαν, λέω, αδερφέ, σας περιμέναμε, έχουμε καιρό να σας δούμε. Τώρα που μπορούμε να σας παίρνουμε, άντε, λάτε, σας αποθυμίσαν, αδέρφια. Και εμείς τα αποθυμίσαμε, λένε, και εμείς τα αποθυμίσαμε, τα αγαπάμε. Λέω, άντε να έρθείτε, λέω, με το καλό, άντε πρώτο Θεός. Σαν μικρά παιδιά, μαλώνουνε, φωνάζουνε, μετά πάλι γελάνε. Αυτά λέγαμε μετά με την ζωή. Λέω, κοίτα, λέω, πώς είναι, λέω. 90 και χρονών, και έλεγε ένας τον άλλο, τι με κοιτάς τώρα εμένα έτσι άγρια. Έχω πλάκα, αλλά πήρε μαθήματα. 80. Πήρε 80 και 80, συγγνώμη. Μακάρι να φτάσουμε μέχρι τόσο. Αμήν, δόξα τω Θεώ, χαρήκαμε κι εμείς, χαρήκανε κι αυτοί. Μείναμε εκεί αρκετή ώρα, μείναμε μία ώρα με τη χάρη του Θεού. Ήτανε πολύ ωραία, δόξα τω Θεώ. Θα ήθελα να διαβάσω κάτι, αγαπητά μου αδέρφια, να μην πάρω πολύ ώρα. Πράξεις Αποστόλων, σελίδα 968. Είναι το Ζήτα κεφάλαιο, 968 σελίδα, από το 54 εδάφιο μέχρι και το τέλος. 968 σελίδα, Πράξεις των Αποστόλων, 54 εδάφιο. Ακούντες δε ταύτα, κατεκόπτοντα τα καρδίας αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτού. Ο δε Στέφανος, πλήρης εμπνεύματος Αγίου, ατένισας εις των ουρανών, είδε την δόξα του Θεού και τον Ιησού εισταμένον εκ δεξιών του Θεού. Και είπον, ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιό του ανθρώπου εισταμένον εκ δεξιών του Θεού. Τότε φωνάξαντες με τα φωνής μεγάλης, έφραξαν τα όντα αυτών και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών. Και εκβάλλοντες έξω της πόλεως, ελιθοβολούν. Και οι μάρτυρες απέθεσαν τα αιμάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τίνος ονομαζόμενου Σαύλου. Και ελιθοβολούν τον Στέφανον επικαλουμένος και λέγοντα, «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Και γονατίσας εφώναξε με τα φωνής μεγάλης, «Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία ταύτην». Και τούτο είπον, εκοιμήθη. Αμήν. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, αγαπητά μου αδέρφια, για τον λόγο του τον Άγιο και για αυτά τα παραδείγματα. Όταν, βέβαια, πολλές φορές το έχουμε ακούσει αυτό εδώ το κομμάτι, το έχουμε διαβάσει, το έχουμε ακούσει σε κηρύγματα, αλλά όταν τελευταία το ξαναδιάβασα, μπήκε έτσι μέσα στην καρδιά μου, έτσι πιο έντονα. Έκανε χάρη ο Θεός να το εννοήσω, να το καταλάβω, να μπει έτσι μέσα στην καρδιά μου. Πώς είναι όταν ο Κύριος σε φανερώνει εδάφια. Πολλές, τόσες φορές το έχω διαβάσει, αλλά δεν το έχω καταλάβει, δεν το έχω διαβάσει έτσι με αυτή την έννοια, δεν το έχω χωνέψει, δεν το έχω καταλάβει έτσι με αυτή την έννοια. Και καλά είναι, αγαπητά μου αδέρφια, ο Κύριος να μας φανερώνει το Λόγο του τον Άγιο. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε που μας αναγέννησε, που μας έκανε παιδιά του. Πολλοί στον κόσμο, αγαπητά μου αδέρφια, διαβάζουν το Λόγο του Θεού και δεν καταλαβαίνουνε. Ο Θεός πρέπει να ανοίξει το νου και την καρδία του ανθρώπου για να εννοήσει τα εδάφια και τα κεφάλαια το Λόγο του Θεού. Χάρις Θεού είναι, αγαπητά μου αδέρφια. Και τι λέει εδώ ο Στέφανος, κοιτάξτε τι πέρασε εδώ ο Στέφανος, τι θάνατο είχε και πώς πέθανε και πώς πήγε στον ουρανό. Ακούοντες δε ταύτα, κατεκόπτοντας τις καρδίες αυτών και έτριζον τους οδόντος κατά αυτού. Κοιτάξτε τους εχθρούς. Τι είχανε μέσα στην καρδία τους, τρίζανε τα δόντια τους εναντίον τον Στέφανο. Και τι έκανε ο Στέφανος? Έκανε τα ίδια που έκαναν και αυτοί? Τι κάνω εγώ όταν με μιλάνε άσχημα, όταν με δεν ξέρω κι εγώ τι κάνουνε ή
Όταν ακούω κάτι, κλωτσάει η καρδία μου. Εγώ μπορώ να εξομολογηθώ ότι πολλές φορές κλωτσάει, αγαπητά μου αδέρφια. Και όχι μόνο από τους εχθρούς, και μέσα από εδώ, από τα αδέρφια μου, άμα δω κάτι, άμα ακούσω κάτι ή άμα πολλές φορές βρίσκομαι ελλιπής. Βλέπω την καρδία μου ελλιπής. Αλλά δόξα τω Θεώ, το βλέπω και το καταλαβαίνω. Και μετά ξαναπάω στα γόνατα και λέω, Κύριε, δεν πρέπει έτσι να βλέπω, δεν πρέπει έτσι να ακούω, δεν πρέπει έτσι να μιλάω, δεν πρέπει έτσι να κινούμαι μέσα στον οίκο σου, όχι μόνο μέσα στον οίκο σου, και στο σπίτι μου και στη δουλειά μου και σε όλη τη ζωή μου. Αλλά ένα παραπάνω, μέσα εδώ. Παντού μας βλέπει ο Κύριος, όχι μόνο εδώ, και στο σπίτι και στη δουλειά. Από τον αδερφό μου, από τη γυναίκα μου, από τους γονείς μου μπορώ να κρυφτώ. Δεν ξέρετε τι έχω εγώ μέσα στην καρδία μου. Αλλά ο Κύριος τα βλέπει όλα. Τα ερευνάει όλα, καρδίες, όλα. Γνωρίζει. Όλοι θα σταθούμε μια μέρα ενώπιον του Κυρίου. Και δεν θα μπορούμε να πούμε τίποτα, ούτε μια δικαιολογία. Μα είπε αυτός αυτό για μένα. Δίκιο δεν έχω να θυμώσω. Όχι, πάλι θα βγεις φταίχτης. Πάλι θα βγεις ελλιπής. Κοιτάξτε εδώ ο Στέφανος. Το ίδιο και ο Ιησούς. Κοιτάξτε τι τραβήξανε και τι κάνανε. Πώς αντιδράσανε. Αλλά θέλω να διαβάσω το εδάφιο κλειδί, αγαπητά μου. Ποιο είναι το μυστικό. Κοιτάξτε τι λέει στο 55. Ο δε Στέφανος πλήρης ον Πνεύματος Αγίου. Ήτανε πλήρης Πνεύματος Αγίου και μπορούσε να αντιδράσει έτσι. Άμα δεν είμαι εγώ σαν Παναγιώτης πλήρης Πνεύματος Αγίου, θα αντιδράσω σαρκικά. Άμα είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, θα αντιδράσω πνευματικά, γιατί θα έχω τη σάρκα μου κάτω, ταπεινά. Και άμα είναι το πνεύμα επάνω, υψωμένο, τότε αναλόγως τι πνευματική ηλικία, όχι νούμερο, αναλόγως τι πνευματική ηλικία, ας το πω έτσι για να το καταλάβουμε, έχω, έτσι θα αντιδράω κιόλας, έτσι θα κοιτάω κιόλας, έτσι θα μιλάω, έτσι θα κοιτάω, έτσι θα αντιδράζω, αγαπητά μου αδέρφια. Γι' αυτό καλούμε τα αγαπητά μου αδέρφια να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, να αυξηθούμε πνευματικά, για να γλιτώσουμε πάρα πολλές ταλαιπωρίες και λύπες. Ταλαιπωρίες, πολλές φορές η καρδία μου βογκάει, κλωτσάει. Λέω, Κύριε, ξέρω είμαι λυπής, γι' αυτό τα τραβάω όλα. Καλά να πάθω. Καλά να πάθω. Άμα διάβαζα πιο πολύ το λόγο σου, άμα προσευχόμουν πιο πολύ, άμα είχα πιο πολύ κοινωνίες, άμα ερχόμουν πιο πολύ στην εκκλησία, δεν θα αντιδρούσα τώρα έτσι. Δεν θα κλωτσούσε έτσι η καρδία μου. Αγαπητά μου αδέρφια, είμαστε άνθρωποι. Σε πολλά πτέωμε άπαντες. Αμήν. Αλλά με τη χάρη του Θεού μπορούμε να νικήσουμε. Με τη χάρη του Θεού μπορούμε να εκφύγουμε πολλές ταλαιπωρίες, πολλούς πόνους, πολλούς βογγισμούς, πολλά εμπόδια. Γιατί εμείς πέφτουμε, εμείς κοντάφτουμε. Και άντε πάλι σήκω, και άντε χτυπάς, και άντε γρατσουνιέσαι, και άντε λίγο τραυματίζεσαι. Γιατί? Να κάνει χάρη ο Θεός, να μας ανοίξει το νου, τη διάνοια, την καρδία, να μας έχει πλήρης Πνεύματος Αγίου, αγαπητά μου αδέρφια. Και κοίτα, ήθελανε να τον λιθοβολήσουν, όχι ήθελαν, τον λιθοβολήσανε. Και τι λέει ο Στέφανος, επικαλωμένος και λέγοντας, Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου. Και κοιτάξτε τι λέει στο 60. Και γονατίζας εφώναξε με τα φωνής μεγάλης, Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία ταύτην. Και του το είπαν και κοιμήθη. Κοιτάξτε πώς αντιδράει ο Στέφανος. Μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία ταύτην. Και εμείς πολλές φορές από το δίκαιο μου, και τι δεν λέω, και τι δεν μπορεί να σκεφτώ με το νου.
Αλλά μόνο που το σκέφτομαι κιόλας, ήδη έχω αμαρτήσει, αγαπητά μου αδέρφια. Αυτό να το ξέρουμε. Δεν είναι μόνο άμα το πράξω. Μόνο άμα το σκεφτώ κιόλας και κατεβεί μέσα στην καρδιά μου, έχω ήδη αμαρτήσει, αγαπητά μου αδέρφια. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, να μας αυξήσει πνευματικά ο Κύριος, για να μπορούμε να κουνιόμαστε έτσι όπως θέλει, να περπατάμε έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Και κοιτάξτε, το ίδιο είπε και ο Κύριος, αγαπητά μου αδέρφια, στο Λουκά, κοιτάξτε, 931 σελίδα, στο 34, κάτω αριστερά. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πατήρ, συγχώρησον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσιν τι πράτωση», όταν το σταυρώνανε, πριν πεθάνει. Συγχώρεσε σε αυτούς, διότι δεν εξεύρουν τι πράτωση. Και κοιτάξτε τι λέει στο 33 πιο πάνω. «Και όταν έλθουν εις τον τόπο των ονομαζόμενων Κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, το μεν εκ δεξιών, τον ένδεξ, τον άλλον εξ αριστερών». Με τους κακούργους, ενδιάμεσα από κακούργους τον σταυρώσανε τον Ιησού. Από δεξιά και αριστερά και στη μέση ο Ιησούς. Τι κακό έκανε, τι αμαρτία έκανε. Και όμως σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για μένα και για σένα, αγαπητά μου αδέρφια. Έχισε το αίμα του. Έχισε το αίμα του για μένα. Δεν το άξιζα. Κανένας δεν το άξιζε από εμάς, αγαπητά μου αδέρφια. Αλλά ήταν η χάρη του Θεού. Ήταν η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τι μας λέει κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, τρίτο κεφάλαιο. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, στο έδωσε τον Υιό του, αυτόν τον μονογενή, τον έδωσε για μένα. Και δεν το άξιζα, ήμουνα μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην αμαρτία, όπως ήταν εδώ και ο Σαύλος. Ενώ λιθοβολούσαν τον Στέφανο, κρατούσε τα ρούχα των... Κοιτάξτε τι λέει στο 58... Και οι μαρτύρες επέθεσαν τα αιμάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τίνος ονομαζόμενου Σαύλου. Και μετά όμως έκανε χάρη και στο Σαύλο. Έτσι έκανε χάρη και σε μένα και σε σένα. Τον ευχαριστούμε, δεν το αξίζαμε. Να κρατήσουμε αυτό που λάβαμε, αγαπητά μου αδέρφια, από τον Κύριο. Να κρατήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας και να την αγωνιστούμε, να αγωνιστούμε, να την εργαστούμε, αγαπητά μου αδέρφια. Να εργαζόμαστε, να κουνιόμαστε, να κάνουμε κάτι. Όχι να καθόμαστε πολλές φορές και πίνουμε γάλα πολλές φορές. Κι εγώ που έπρεπε να τρώμε τώρα κρέας, αλλά όχι, ακόμα γάλα πίνουμε μερικές φορές. Κι εγώ. Να μεγαλώσουμε, να μπούμε μέσα στα βαθιά, να κολυμπήσουμε, να μην στεκόμαστε έξω εκεί στα ρηχά και να παίζουμε με τα πετραδάκια και με τα κουβαδάκια, αγαπητά μου αδέρφια. Ο Θεός θέλει να μας αυξήσει. Και πώς θα γίνει αυτό? Το είπα και πριν. Πλήρης Πνεύματος Αγίου προσευχόμενοι, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, κοινωνίες, έτσι θα αυξηθούμε. Με την ξάπλα, με τις βόλτες, με τα δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα αυξηθούμε πνευματικά. Έτσι ελαττωνόμαστε πνευματικά και αυξάνεται έτσι η σάρκα. Αλλά αγαπητά μου αδέρφια, τα πνευματικά να κυνηγάμε. Αμήν, αγαπητά μου αδέρφια, να μην πάρω παραπάνω ώρα και όσο αναλάβει και το υπόλοιπο αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέρφια, για αυτά που έχει κάνει στη ζωή μας. Είπε ο αδερφός ο Παναγιώτης, πήγε στους παππούδες και θυμήθηκα και εγώ κάτι. Τελευταία εβδομάδα πήγαμε τον αδερφό το Γιάννη να μην είναι μόνος. Του λέω θα σε κάνω παρέα αδερφέ μου να πάμε να δούμε τον παππού. Η γιαγιά ήταν στο νοσοκομείο και μέσα από όλα αυτά θέλω να πω, αδέρφια, να μην ξεχνάμε τα αιτήματα, γιατί διαβάζονται πολλές φορές εδώ πάνω και μπαίνουν από το ένα αυτοί και βγαίνουν από το άλλο. Μου έχει τύχει και εμένα πολλές φορές αυτό, να ακούω τα αιτήματα και να είναι μια ρουτίνα. Εντάξει, το ίδιο αίτημα, να αναλάβει ο Κύριος. Και, αδέρφια, όταν έχεις το πρόβλημα, χρειάζεσαι τις προσευχές της Εκκλησίας. Χρειάζεσαι κάθε προσευχή από κάθε Άγιο. Και αυτό θυμήθηκα, λέω, πόσες φορές διαβάστηκε, πόσους μήνες διαβάζετε για τα αδέρφια. Ένα παράδειγμα.
ο αδερφός ο Παναγιώτης και η αδερφή Σοφία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ένα αίτημα. Και πόσα άλλα έχουμε στις καρδιές μας και πόσα άλλα διαβάζονται από εδώ πάνω. Να μην ξεχνάμε τα αδέρφια μας. Γιατί πριν μια εβδομάδα πήγα και εγώ, έτσι όπως είπε και ο αδερφός ο Παναγιώτης, εγώ δηλαδή πήγα και ευλογήθηκα πάρα πολύ. Πιστεύω και ο αδερφός ο Γιάννης, περάσαμε καλά, δεν καθίσαμε πολύ, ήταν μόνος του ο αδερφός πριν μια εβδομάδα. Αλλά αυτό που είπε και ο αδερφός μας ο Παναγιώτης, δεν μπορώ να το ξεχάσω και τους έχω πάρει σαν παράδειγμα. Είναι 80 τόσο χρονών και έχουν μια τέτοια αγάπη που πολλές φορές εμείς δεν την έχουμε. Θα πεις πω, νέα αντρόγινα, τώρα έχουν φτιάξει οικογένεια, είναι 5-10 χρόνια παντρεμένοι και πολλές φορές τα τσουγκράμε που δεν θα έπρεπε να ήταν έτσι. Και έβλεπα τον αδερφό, πήραμε την αδερφή τηλέφωνο και ο παππούς της έστειλε φιλιά, την αγάπη του. Εγώ δεν μπορούσα, γελούσα. Αλλά τους ζήλευα, λέω, κοιτάξτε, είναι σαν μικρά παιδιά και πρέπει έτσι να είμαστε, πρέπει να είμαστε απλοί σαν μικρά παιδιά, αδέρφια. Η γιαγιά του έλεγε, σταμάτα τώρα, φτάνει, δώσ' μου τα αδέρφια να μιλήσω. Ο παππούς έκλαιγε, τον λυπηθήκαμε τον αδερφό, έτσι όπως μας έλεγε ο αδερφός ο Λευτέρης, ότι πολλές φορές δεν του είχε φύγει ο ύπνος, γιατί αγαπάει τη γυναίκα του. Αφού να πάρω ένα παράδειγμα, ο αδερφός μας αγαπάει τη γυναίκα του πόσα χρόνια, πολλά χρόνια. Άραγε ο Κύριος πόσο μας αγαπάει εμάς. Αξίζαμε την αγάπη του. Αξίζαμε την αγάπη του Κύριου, αδέρφια. Δεν πιστεύω. Εγώ δεν νομίζω να αξίζαμε την αγάπη του Κύριου. Και ξέρω ότι ο Κύριος θέλει να μας πει σήμερα κάτι. Αυτά που είπε ο αδερφός ο Παναγιώτης, ένα σημείο μέσα που σταυρώσαν τον Ιησού με τους δύο ληστές, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Τον σταυρώσαν μέσα σε δύο ληστές. Και πόσο καλός ήταν ο Κύριος. Και μπορούμε να πούμε ο Κύριος εκείνη τη στιγμή τι τραβούσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Τι τραβούσε εκείνη τη στιγμή. Ήξερε ότι θα πεθάνει. Για να φανταστούμε να μπούμε εμείς μέσα στον Κύριο και να πούμε με σταυρώνω τώρα και θα πεθάνω. Πώς θα αισθανόμουν εγώ, πώς αισθανόταν ο Κύριος. Δεν μπορούμε να βρούμε δικαιολογία και να πούμε ναι, ο Κύριος ήταν και Θεός. Εκεί δεν είχε θεϊκή δύναμη, ήταν σαν άνθρωπος, αδέρφια, σαν από σάρκα και οστά ήταν, όπως εγώ και εσύ, έτσι ήταν ο Κύριος. Και το σταυρώσανε και άμα δούμε πόσο καλός ήταν στα τελευταία του εκεί πάνω και έκανε σωτηρία. Είδαμε ότι ο ληστής σώθηκε, αδέρφια. Λέει εδώ πέρα, να ανοίξω λίγο. Λέει, αποκριθείς δε ο άλλος επιπλέτων αυτών λέγον, ουδέ τον Θεό δεν φοβείσαι εσύ, ώστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη. Και εμείς μεν δίκαιος, διότι αξία των όσα έπραξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε προς τον Ιησού, μνήσθητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς συλλέγω, σήμερον θέλει είστε μετεμού εν το παράδεισο. Εκεί που πέθαινε ο Κύριός μας, που ήταν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, έκανε καλό έργο. Μα είναι δυνατόν? Ναι, είναι δυνατόν, αδέρφια. Άμα το σκεφτούμε ανθρώπινα θα λέγαμε όχι, δεν γίνεται αυτό. Έκανε σωτηρία, έσωσε μια ψυχή. Πού? Εκεί που θα πέθαινε ο Ιησούς μας. Και τον κάναν τόσα πολλά. Δεν μπορούσε να πει, όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ. Αφήστε να πεθάνω με την ησυχία μου. Δεν μπορούσε να το πει μέσα, από μέσα του. Να γανακτήσει ο Κύριος. Τόσα που τον κάνανε, που τον ραβδίσανε, τον χτυπήσανε, του βάλανε αγκάθινο στεφάνι. Τόσα του κάνανε, αδέρφια. Και μέχρι τελευταία στιγμή, σωτηρία. Έσωσε έναν ληστή, ένας που δεν το άξιζε, που έκανε τόσα κακά,
που έκανε τόσα πολλά. Και λέει εδώ πέρα ότι τους σταυρώσανε δίκαια. Γιατί? Γιατί δεν ήταν καλοί άνθρωποι. Και μετά σταυρώσαν τον Κύριο, τον καλό τον Κύριο, που δεν έκανε σε κανέναν τίποτα. Που ήταν τόσο απλός, δεν είχε ούτε ένα κρεβάτι να κοιμηθεί. Δεν είχε τίποτα. Ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και δεν είχε τίποτα, αδέρφια. Τίποτα. Και βλέπετε τι τον κάνανε. Το σταυρώσανε. Ο Κύριος να μας ελεήσει, αδέρφια. Τον ευχαριστούμε που είμαστε παιδιά Του, που είμαστε στην Εκκλησία Του, που έκανε τη σωτηρία για μας, που εμείς δεν αξίζαμε τίποτα, αδέρφια. Και οι ληστές δεν αξίζανε τίποτα. Και βλέπουμε μέχρι τελευταία στιγμή τον έσωσε. Γιατί πίστεψε. Για μένα είναι ένα παράδειγμα που δεν έχω λόγια να πω. Τι να πω? Πόσο καλός ήταν ο Κύριος. Και πολλές φορές τα βάζουμε με τον Κύριο και φωνάζουμε και εσύ φταίς και εσύ έκανες και α, κοίτα όλα στραβά μου πάνε. Και ο αδερφός του, ο Παναγιώτης του είπε, εγώ φταίω. Εγώ φταίω γιατί είμαι σε αυτή την κατάσταση. Γιατί μου πάνε όλα στραβά. Εγώ φταίω γιατί δεν προσεύχομαι. Γιατί δεν διαβάζω το λόγο του Θεού. Εγώ φταίω μόνος μου και τα λέω πρώτα για μένα, αδέρφια. Εγώ φταίω, κανένας άλλος δεν φταίει. Θα βάλουμε τον εαυτό μας πρώτα, θα μετρήσουμε τον εαυτό μας. Δεν θα κοιτάμε τους άλλους. Άργησε στην εκκλησία, αχ, κοίτα, δεν έρχεται εκκλησία. Ας δω πρώτα τον εαυτό μου, να τα βάλω όλα κάτω και μετά θα δούμε. Ας μετρήσω πρώτα τον εαυτό μου πριν να αρχίσω και μετράω τους άλλους. Γιατί με το ίδιο μέτρο θα μετρηθώ, αδέρφια. Και τον ευχαριστούμε. Ήθελα κάτι άλλο να διαβάσω, αλλά δεν ξέρω. Ο Κύριος ήθελε σήμερα κάτι να μας πει, αδέρφια. Θέλω να πάω πάλι πίσω στον αδερφό τον Παναγιώτη και στην αδερφή Σοφία. Να προσευχόμαστε για τα αδέρφια, οπωσδήποτε. Γιατί εγώ μπορώ να πω, έτσι τον τελευταίο καιρό ο Κύριος έκανε χάρη και στην αδερφή μας τη Σοφία τη βλέπω πολύ πιο θερμή από ό,τι ήτανε. Και δεν ξέρω, ο Κύριος κάτι ετοιμάζει, δεν ξέρω τι ετοιμάζει, αλλά ο Κύριος να αναλάβει αυτά τα αδέρφια. Και δεν τους ζηλεύω μόνο για την αγάπη, τους ζηλεύω και το πόθο για την Εκκλησία. Θα πεις, μα είναι μακριά, μα έρχονται μία φορά την εβδομάδα ή όταν θα έρχονται πάλι μία φορά την εβδομάδα. Αδέρφια, ξέρετε πώς την περιμένω αυτή την ημέρα? Που θα έπρεπε εμείς κάθε μέρα να ήμασταν έτσι. Κάθε μέρα θα έπρεπε, ναι, θα πάω στην Εκκλησία, ναι, χαίρομαι να πάω στην Εκκλησία. Θα έρθω στην Εκκλησία να κάνω τουρισμό? Όχι, θα έρθω στην Εκκλησία να δω τον Κύριο, να συναντήσω τον Κύριο, να γεμίσω το αγγείο μου με λάδι, γιατί ας είμαστε σοβαροί και ας πούμε όλη την αλήθεια, ποιος κάθεται μέσα στο σπίτι και προσεύχεται μία ώρα? Εγώ δεν το κάνω. Σας λέω την αλήθεια. Εγώ δεν το κάνω. Δεν προσεύχομαι μία ώρα στο σπίτι. Και κάθε μέρα... Γι' αυτά δεν πρέπει να συζητήσουμε. Διαβάζω 2 ώρες το Λόγο του Θεού, μία, να πω μία. Διαβάζω ένα κεφάλαιο. Υπάρχουν και μέρες που δεν διαβάζω καθόλου. Και ας πιαστούμε όλοι μας και σκεφτούμε. Αδέρφια, δεν θέλω να παρεξηγήσω κανέναν, για τον εαυτό μου το λέω πρώτα. Αλλά ο Κύριος θέλει να μας κάνει πιο ζηλωτές. Ξέρω ότι είναι τελευταίος καιρός. Πολλές φορές το ακούμε εδώ από τον Άμβωνα. Πάρα πολλές φορές ο Κύριος θα έρθει, ο Κύριος θα κάνει την αρπαγή. Να μην μας γίνει και αυτό ρουτίνα, σαν τα αιτήματα πολλές φορές. Ναι, ο Κύριος θα έρθει, εντάξει, το είπαμε τόσες φορές. Εδώ πριν 30 χρόνια το λέγαν τα αδέρφια και δεν ήρθε ο Κύριος. Αδέρφια, τα σημεία έχουν εκπληρωθεί. Και εγώ ξέρω και όλοι μας ξέρουμε ότι ο Κύριος θέλει να φέρει ψυχές στην Εκκλησία. Θέλει να φέρει τα πρόβατά του για να σώσει τα πρόβατά του. Θέλει να φέρει ψυχές. Και άμα εγώ δεν μπορώ να στηρίξω, δεν μπορώ να παρηγορήσω, δεν μπορώ να ακούσω το πρόβλημα της νέας ψυχής, τι να με κάνει ο Κύριος? Τι να κάνω εγώ που θεωρούμε εγώ πολλά χρόνια,
Πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορώ να ακούσω τον αδερφό μου. Πολλά χρόνια, αλλά... Όλο τον εαυτό μου σκέφτομαι. Πολλά χρόνια, ναι. Πού φαίνονται τα πολλά χρόνια? Για να φέρει ο Κύριος ψυχές, αδέρφια, πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις ψυχές, να τις παρηγορήσουμε, όπως ο καλός Σαμαρίτης. Τι έκανε? Χτυπημένο στο πάτωμα, τον περιέθλαψε τις πληγές, τον έβαλε στο γαϊδουράκι του απάνω, τον πήγε σε ένα ξενοδοχείο. Όπως οι άλλοι δύο, τον αφήσαν, τον παρατήσανε. Τον κοιτάξαν. Και ποιος είσαι εσύ? Και τι είσαι εσύ? Σιγά. Τον αφήσαν, τον παρατήσαν στην άκρη και φύγανε. Ο καλός Σαμαρίτης τι έκανε? Αδέρφια, μας ετοιμάζει ο Κύριος, γιατί Σαμαρίτες πρέπει να γίνουμε. Ο Κύριος να αναλάβει και το υπόλοιπο, πέρασε ο χρόνος και ας έχουμε όλα τα αδέρφια στις προσευχές, όχι μόνο τον παππού και τη γιαγιά, όλα τα αιτήματα, όλοι έχουμε αιτήματα, ο Κύριος το ξέρει καλύτερα, ξέρει τα προβλήματά μας και να μας αναλάβει, να αναλάβει τις καρδιές μας και τις οικογένειές μας. Ο Κύριος να ευλογεί και το υπόλοιπο.